Όπως βλέπετε, εγώ είμαι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή και δεν φοράω μάσκα. Φοράω μάσκα εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Δεν πρέπει να επικρατεί πανικός. Ο πανικός πάντα ήταν και είναι κακός σύμβουλος. Μάσκες φορούν οι ασθενείς που έχουν επιβεβαιωμένη νόσο ή τουλάχιστον που είναι αυξημένης, που έχουν πολλές νοσηρότητες και είναι αυξημένου κινδύνου και τίποτε άλλο. Οι υπόλοιποι να πλένουμε καλά τα χέρια μας, να φροντίζουμε να μην έχουμε ιδιαίτερα χειραψίες και ασπασμούς. Και όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα στους γιατρούς σας, οι οποίοι θα σας ενημερώνουν καθημερινά για το πρόβλημα, εάν υπάρξει και όποτε υπάρξει. Ο ασθενής θα πάει στο νοσοκομείο όταν ο θεράπων γιατρός, το οικογενειακός γιατρός ή ο γιατρός που εμπιστεύεται τον καθοδηγήσει, και εφόσον ο ίδιος δεν αισθάνεται καλά, δηλαδή έχει υψηλό πυρετό, εντονότατο βήχα, κακουχία, μυαλγίες, αυταλγίες, όταν δεν αισθάνεται καλά, όταν έχει δύσπνοια ή όταν έχει νοσήματα εκ του αναπνευστικού, τα οποία ομολογουμένως του επιδεινώνουν την υγεία του. Διαφορετικά στο σπίτι του, με τη φροντίδα των, τη δική του, των συγγενών του, των οικείων, συν τις συμβουλές, τις πολύ σωστές συμβουλές του γιατρού. Η θνησιμότητα είναι χαμηλή. Η θνησιμότητα είναι χαμηλή, είναι ένας ιός όπως τους άλλους. Φαίνεται να έχει λίγο παραπάνω διεισδυτικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μία ίωση την οποία έτσι πρέπει να την δούμε και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία να πούμε, οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε και να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει και με βάση πάντα τις εντολές των γιατρών. Το λέμε και ωραία, όσοι έχουν έρθει από την Βόρεια Ιταλία, δηλαδή σε λίγο τι θα πρέπει να πούμε, αυτοί που έχουν έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω, το να λέμε αυτοί που ήρθαν από την Ιταλία είναι γνωστό, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε εκεί πολλούς ασθενείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να φερόμαστε με τον ίδιο τρόπο, διότι μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή αιστεία κάπου αλλού, την οποία ακόμα δεν έχουμε διαγνώσει. Σε κάθε περίπτωση, εάν γνωρίζουμε ότι ένας ασθενής έχει έρθει από μια περιοχή στην οποία υπάρχει ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό, εκεί απλά να μην έρθουμε σε επαφή.